Κύριε Γουρδούπη, καλή σας μέρα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Στον Ενικό, λοιπόν. Στον Ενικό. Νομίζω η γνωριμία μας το επιτρέπει. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Θέλατε να παρέμβετε με αφορμή όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον Εμπορικό Σύλλογο. Υπάρχει μια διοικητική αστάθεια, θα έλεγα. Σας ακούμε. Κοίτα Κώστα, εγώ δεν θέλω να ανεβάσω ούτε τους τόνους, ούτε να δώσω συνέχεια σε αυτό που συμβαίνει, γιατί όντως αυτό που συμβαίνει είναι κάτι εξωπραγματικό για τα δεδομένα του εμπορικού κόσμου στην Πάτρα. Απλά εγώ θέλω να προχωρήσω τις διαδικασίες, να επανεκκινήσει ο σύλλογος, να βρει το ρυθμό του και αυτό που είναι να κάνει, το οποίο δεν το κάνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όλα είναι προσωπικές διενέξεις, τσακωμοί, εξώδικα, απαντήσεις και δεν γίνεται καμία δουλειά από αυτές που μπορεί να κάνει ο εμπορικός σύλλογος σε όλη αυτή τη λέλαπα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος. Τα μαγαζιά έχουν προβλήματα, θέλουν ανθρώπους να τους βοηθήσουν. Και αντί αυτού, στα συμβούλια υπάρχει μία ρήξη μόνιμη. Είναι σε προσωπικό επίπεδο, τα λέτε, οι αντιπαραθέσεις αυτές. Φτάνουν είναι σε προσωπικό επίπεδο, βεβαίως. Ναι. Είναι ναι. Οικογενειακά θέματα της παράταξης Βαγενά. Αυτό είναι. Ναι. Δεν μπορούν αυτοί να βρουν το ρυθμό τους. Δεν έχουν το ρόλο που πρέπει εκεί. Και αυτό έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Τώρα εσείς κάνετε αυτή την έκκληση δημόσια και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι μπορεί να γίνει, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να γεφυρώσει τα πράγματα ή ξέρω εγώ, τι πρέπει να γίνει, πώς να προχωρήσουν οι διαδικασίες όπως λέτε? Πρέπει η κυρία Διονυσάτου που είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή να βρει την τόλμη και να πάει στο σύλλογο σε εκλογές. Ο σύλλογος δεν αντέχει άλλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Πρέπει να πάει σε εκλογές, να επανεκκινήσει ο σύλλογος, να βρει το ρυθμό του, να είναι αυτό που ήταν πάντα, είναι ο ιστορικότερος σύλλογος στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να ταλανίζεται από όλα αυτά. Ούτε μπορεί ο εμπορικός, η κοινωνία της Πάτρας μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχει να ανοίγει την εφημερίδα και να βλέπει ότι τσακώνονται οι έμποροι. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν μπορεί να ναι, φταίει. Δημιουργείται μια εικόνα για όλους χωρίς να φταίνε όλοι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί να βλέπεις τον άρχιτε εξώδικο τώρα στα μέλη του ΔΣ γιατί ζήτησε την παρέτηση του ταμεία και ο ταμείας είπε είναι στη διάθεση του σώματος η παρέτηση. Και να τονίσω Κώστα κάτι σε αυτό, ότι εμείς σαν εμπορική ανανέωση δεν ψηφίσαμε να φύγει ο ταμείας για κάτι κακό ή κάτι περίεργο. Ψηφίσαμε γιατί δεν εκτελούσε τα καθήκοντά του σωστά. Θέλω να ξεκαθαριστεί αυτό. Ναι. Η κυρία Πρόεδρος μας έφερε στο συμβούλιο και μας είπε ότι δεν έχει ταμεία. Ότι ο ταμείας δεν λειτουργεί τις διαδικασίες, δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αυτό δεν είναι κακό. Μπορεί να έχει δουλειά, μπορεί οτιδήποτε. Όμως δεν προχωράει ο σύλλογος. Αυτή τη στιγμή ο σύλλογος είναι στον αέρα. Εχθές ήταν να γίνει συμβούλιο, αναβλήθηκε. Αυτό θέλω να πω εγώ. Θέλω η κυρία Διονυσάτου να προχωρήσει τις διαδικασίες να γίνουν εκλογές. Και όχι να γίνουν εκλογές για να βγω εγώ ή ο Ρούπας ή κάποιες υγιές δυνάμεις, ας το πούμε έτσι. Να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό στον εμπορικό σύλλογο. Ναι. Η εμπορική ανανέωση, η δική σας ομάδα, η εμπορική ανανέωση είναι έτοιμη. Ποιοι θα είναι οι στόχοι σας? Βλέπουμε ότι έχετε αναπτύξει κινητικότητα. Εμείς Κώστα, όταν μπήκαμε στον εμπορικό σύλλογο μαζί με τον Γιάννη τον Ρούπα, τα είχαμε δει όλα αυτά. Τα βλέπαμε. Δεν περιμέναμε όμως την έκταση αυτή. Τα αναδείξαμε σιγά σιγά. Κάποιοι μας ήμασταν τα μαύρα πρόβατα στο συμβούλιο γιατί βλέπαμε την αλήθεια. Αυτό είναι. Δεν ήμουν κακός εγώ, ούτε ο Ρούπας ήταν παράλογος, ούτε βλέπουμε φαντάσματα. Και να που όλα αυτά έγιναν μέσα στην ίδια την παράταξη. Αυτό προσπαθήσαμε να αναδείξουμε εμείς και θέλω να πιστεύω ότι είναι έργο δικό μας, γιατί εμείς τα βγάλαμε όλα αυτά έξω για να βοηθήσουμε το σύλλογο, όχι για προσωπικά ωφέλη.
Εμείς έχουμε ένα βιογραφικό που δεν χρειάζεται να κάνουμε ούτε διαφήμιση ούτε τίποτα. Θέλουμε το καλό του Εμπορικού Συλλόγου, γι' αυτό και αναμειχθήκαμε και γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να είμαστε περήφανοι για τον Εμπορικό Σύλλογο που είμαστε εκεί, όχι να πηγαίνουμε και να ακούμε διάφορα που συμβαίνουν εκεί μέσα. Ναι, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό το μήνυμα που στέλνεις. Αυτό είναι που θέλω να πω εγώ και το κάνω έκκληση και προς την Πρόεδρο δηλαδή, που τη βλέπω σε μια ύφεση, να κάθεται, να την λιδωρούν, αυτή να απαντάει, να μην απαντάει. Αυτά δεν συνθέτουν σύλλογο εμπορικό. Συνθέτουν γήπεδο. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω εγώ και τίποτα παραπάνω. Ξεκάθαρο, καταγράφεται, θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Όσοι γνωρίζουν, είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτή η καρέκλα είναι κρίμα να κοστίζει έτσι, να γίνονται όλα δηλαδή έτσι. Μάλιστα. Τώρα τι να πω. Τάκη Γουρδούπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καταγράφεται. Παρακολουθούμε και εμείς και στα τρία μέσα του οργανισμού μας τις εξελίξεις στον Εμπορικό Σύλλογο. Εδώ είμαστε να μεταφέρουμε τη δική σας φωνή. Εγώ έτσι. Θέλω να πω, με ενοχλεί σαν έμπορο να ανοίγω την εφημερίδα και να βλέπω όλα αυτά. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα για το πατρινό εμπόριο, γιατί έχουμε να κάνουμε πράγματα. Έχουμε να δείξουμε πολλά. Είμαστε μια πόλη που αξίζει. Δεν αξίζει αυτό. Αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη Γουρδουπή. Να είσαι καλά, Κώστα μου, να έχεις υγεία. Καλημέρες, καλή δύναμη, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε σύντομα. 104,1 Πελοπόννησος FM. Αξιόπιστη ενημέρωση.